στο νόμο 4575 του 2018, που ψηφίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου, οριοθετεί την δυνατότητα, δηλαδή κάποιος του να ασκήσει εντός ποιας προθεσμίας μπορεί να υποβάλει την αίτηση για να το απονομηθεί επικουρική σύνταξη γύρατος. Καταρχήν, η πρώτη και βασική απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί, να έχει δικαιωθεί κυρία συντάξεως. Μάλιστα. Διότι η επικουρική, το λέει και η λέξη, είναι επιβοηθητική, στηρίζεται στην κυρία σύνταξη. Αν δεν δικαιωθείς κυρία σύνταξης, δεν μπορείς να υποβάλεις τα χαρτιά για να σου απονομηθεί επικουρική σύνταξη. Η προθεσμία από την έκδοση της κυρίας πράξης συνταξιοδότησης είναι τρίμηνη. Η τρίμηνη δηλαδή τρεις μήνες από τότε που εκδίδεται και κοινοποιείται η απόφαση. Όχι από τότε που εκδίδεται, από τότε που λαμβάνει γνώση ο ασφαλισμένος που έχει καταστεί στο μεταξύ συνταξιούχος. Από τότε λοιπόν που έχει περιέλθει εις γνώση του το περιεχόμενο, η απόφαση της κυρίας πράξης συνταξιοδότησης, έχει προθεσμία τριών μηνών για να καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει επικουρική. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Χάνει το δικαίωμα επικουρικής? Αν δεν το κάνει σε τρεις μήνες, χάνει τα αναδρομικά.